Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι από τη φθινοπορεινή σήμερα Θεσσαλονίκη, βροχερή Θεσσαλονίκη, η οποία μετά από περίπου 1,5 μήνα θα ξαναδεί ΠΑΟΚ σήμερα το απόγευμα στις 7 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του Δικεφάλου κοντρά στην ομάδα K23 της Γάνδης. Μπορεί μεν να πρόκειται για το πρώτο έτσι φιλικό ξεμούδιασμα της ομάδας του Λουτσέσκου, αλλά στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να δουν την πρώτη εικόνα της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν και μετά από περίπου 1,5 μήνα μετά τον τελικό του κυπέλου όπου τελείωσε η περασμένη σεζόν. Φυσικά για αυτό αλλά και για όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και για το Μουντιάλ που έχει έτσι μπει σε πιο συναρπαστικούς ρυθμούς θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε, θα αναλύσουμε στη σημερινή φουλ επίθεση. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3. Εδώ είμαστε λοιπόν, φουλ επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή του Βαγγέλη Πλατέλα στον Όφι. Πλατέλας που από το Σάββατο αποτελεί παρελθόν από τον Άρη και ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα πως θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφι. Θα πάμε όμως αμέσως σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Θα συνομιλήσουμε με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον κύριο Γιάννη Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά, εσείς? Ξεκίνησε χθες η προετοιμασία του Ατρόμητου, έτσι, χθες η πρώτη προπόνηση. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε φαντάζομαι βρίσκεστε σε φουλ ρυθμούς κι εσείς αυτές τις ημέρες. Από την αρχή του καλοκαιριού, αλλά καταλαβαίνετε, όσο πλησιάζει ειδικά τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια, βρισκόμαστε σε πλήρη οργασμό γραφικό και επιθυμία μας είναι το αργότερο μέχρι να ταξιδέψει η ομάδα για την Αυστρία να έχει ολοκληρωθεί στο 100% το ρόστερ μας. Μία κίνηση που θέλετε άμεσα είναι και αυτή του Κουλούρη, κύριε Αγγελόπουλε, την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, του Ευθύμη Κουλούρη. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι η πρώτη μας επιλογή για την θέση του επιθετικού. Έχουμε καταλήξει και εγώ και ο coach σε αυτή την επιλογή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που και τα χαρακτηριστικά του μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά και επειδή είναι σε αυτή την ηλικία, έχει φιλοδοξίες, θέλει να πετύχει πράγματα, οπότε νομίζω ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για το πλάνο του striker που χρειαζόμαστε και θέλουμε στη φετινή σεζόν. Και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του παίκτη και με την πλευρά του ΠΑΟΚ, είναι σε προχωρημένο στάδιο, δηλαδή αναμένεται άμεσα να έχουμε εξελίξεις? Κοιτάξτε, προφανώς και την πρώτη επαφή την κάναμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και αυτό έπρεπε να κάνουμε εμείς. Από τη στιγμή που πήραμε το πράσινο φως από την διοίκηση του ΠΑΟΚ, μετά ήρθαμε σε επαφή και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή αλλά και με τον κύριο Κουτσολιάκο. Όλοι είναι σύμφωνοι σε μια τέτοια μετακίνηση. Το πλέον σημαντικό για μας είναι ότι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να έρθει στην ομάδα μας. Θέλει πάρα πολύ να έρθει και να αγωνιστεί, που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει κάποιος ποδοσφαιριστής μια κίνηση και να είναι στο 100% συνειδητοποιημένος. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει έναν striker που προσπαθεί αυτή τη στιγμή. Ο Πρίγιοβιτς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι στο Μουντιάλ και είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φύγει, γιατί ενδεχομένως και στα φιλικά παιχνίδια και στα πλάνα του προπονητή θα δημιουργηθεί ένα επιπλέον πρόβλημα, του κύριου Λουτσέσκου εννοώ, και είμαστε σε μια στάση αναμονής. Το πρόβλημα για μας είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολύ πέραν το τέλος αυτής της εβδομάδος, γιατί και εμείς 25 μέρες μετά έχουμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπάρχει ένα plan B που ελοχεύει ο κίνδυνος αν καθυστερήσουμε πολύ να χαθεί και να αντιμετωπίσουμε και εμείς μετά ένα μεγάλο πρόβλημα στον προγραμματισμό μας. Αλλά ευελπιστώ ότι θα λυθούν κάποια προβλήματα και μέχρι τέλος εβδομάδος
θα έχουμε προχωρήσει. Οπότε ουσιαστικά εσείς ως Ατρόμητος έχετε θέσει ως deadline το τέλος αυτής της εβδομάδας, έτσι, για να περιμένετε την τελική απάντηση από Κοιτάξτε, τον Ασπρό. Ακούγεται λίγο σκληρό το deadline, δεν έχει να κάνει τώρα ούτε σαν μοχλοπίεση να χρησιμοποιήσουμε, είναι καθαρά θέμα προγραμματισμού. Σας είπα, σας εξήγησα νωρίτερα τους λόγους γιατί πιεζόμαστε κι εμείς. Πιστεύω όμως ότι θα πάνε όλα καλά και μέχρι την Κυριακή θα έχουν τελειώσει τα πράγματα. Οπότε αναμένονται άμεσα εξελίξεις στο θέμα αυτό του Κουλούρη. Όσον αφορά το θέμα του Χατζησαΐα, υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψει, ουσιαστικά δεν έφυγε, να ξεκινήσει και τη νέα σεζόν ως δανεικός και πάλι από τον ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο? Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Είναι στις βασικές επιλογές μας για τη θέση του κεντρικού αμυντικού Δημήτρης. Έκανε μια εξαιρετική σεζόν μαζί μας. Βέβαια το πρόβλημα με τον Δημήτρη είναι ότι γνωρίζετε το καλοκαίρι του 19 εκπνέει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση ανανέωσης του συμβολαίου του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να έρθει σε εμάς εφόσον δεν ανανεώσει, γιατί το καλοκαίρι του 19 όταν εκπνέει ο δανεισμός μας θα τελειώνει και το συμβολίο του. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε συζητήσεις με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Εφόσον πάνε όλα καλά και ανανεώσουμε τον ΠΑΟΚ, μετά έχουμε αρκετές πιθανότητες να συνεχιστεί ο δανεισμός του. Οπότε θα μιλάμε και πάλι για μονετή δανεισμό, δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να αγοράσει? Όχι, σε αυτή τη φάση όχι. Από τη στιγμή που είναι η επιθυμία του ΠΑΟΚ και υπολογίζεται ο ποδοσφαιριστής, γιατί καταλαβαίνετε για να θέλουν να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, σημαίνει ότι είναι στα πλάνα του ΠΑΟΚ ενδεχομένως για την επόμενη σεζόν, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Και για το θέμα του Κουλούρη να διευκρινίσουμε, πάλι πρόκειται για μονετή δανεισμό εφόσον ολοκληρωθεί, έτσι? Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Όσον αφορά τον Ουάρντα, έκανε μια άκρως επιτυχημένη σεζόν στη δική σου ομάδα. Επιστρέφει τώρα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποια σενάρια για ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Εσείς έχετε θέσει κάποιο θέμα, ίσως είχατε κάνει κάποια συζήτηση για να τον διατηρήσετε? Όχι. Αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες. Ξέρουμε ότι έκανε μια καταπληκτική σεζόν. Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Από ότι ξέρουμε, αν και εφόσον δεν πάρει μια μεταγραφή για κάποια άλλη ομάδα, συνεχίσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Οπότε δεν έχουμε μπει καν στη διαδικασία να συζητήσουμε κάτι παραπάνω για τον Ουάρντα. Μάλιστα. Για τον Γιαννούλη, εκεί στην αρχή του καλοκαιριού υπήρχε έτσι ένα ενδεχόμενο να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Διευκρινίζουμε βέβαια ότι ο δανεισμός του στον Ατρόμητο είναι διετής από πέρυσι, οπότε ούτως ή άλλως προβλέπε άλλη μια σεζόν. Απλά υπήρχε μια ρήτρα, αν δεν κάνω λάθος, για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Τα βρήκατε εύκολα εκεί με την πλευρά του ΠΑΟΚ ώστε να συνεχιστεί ο δανεισμός και για τη νέα σεζόν? Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο ΠΑΕ. Και ο κύριος Σαββίδης ήθελε να συνεχιστεί και να τηρηθεί η συμφωνία. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα. Ήθελε ο κύριος Σαββίδης να τηρηθεί η συμφωνία του διετή δανεισμού και αυτό και έγινε. Όσον αφορά τον ίδιο τον παίκτη, είχε ίσως κάποια επιθυμία να γυρίσει? Κοιτάξτε, προφανώς και θα ήθελε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, αλλά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις συνθήκες που βρήκε ο Δημήτρης στον Ατρόμητο. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη του γεμάτη σεζόν. Γνωρίζετε ότι και το πέρασμά του από την Κύπρο και την Ανόρθωση δεν ήταν επιτυχημένο. Εδώ έκανε μια γεμάτη σεζόν, πήγε πάρα πολύ καλά, έφτασε και έπαιξε και στην εθνική μας. Οπότε δεν το είδε με ιδιαίτερο προβληματισμό το να μείνει στον Ατρόμητο, γιατί ξέρω ότι στο τέλος και αυτή τη σεζόν, αν όλα πάνε καλά και είναι υγιής, θα γυρίσει ακόμη πιο έτοιμος στον ΠΑΟ και πλέον να πάρει και μόνιμη θέση στο ρόστερ του ΠΑΟ, γιατί νομίζω ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να το πετύχει. Αναφέρατε και εσείς ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο ΠΑΕ βρίσκονται σε πολύ... είναι αρκετά καλές. Υπάρχει ίσως έτσι ενδεχόμενο ακόμη και στο άμεσο μέλλον να δούμε ενδιαφέρον από πλευράς συνδρομή τους και για κάποιον άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή η επιθυμία μας είναι να ενταχθεί άμεσα ο Ευθύμης και θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του Χατζησαΐα
μήπως μπορέσουμε και συνεχίσουμε το δανεισμό του. Δεν έχουμε κάποιες άλλες συζητήσεις για κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Πάντως, πιστεύετε κι εσείς ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο έτσι, για την επιθυμία του Ευθύμη του Κουλούρη να αγωνιστεί ως δανεικός στον Ατρόμητος ή όσα πέτυχαν πέρσι με την ομάδα σας, ο Βάρντα, ο Χατζησαΐας, ο Γιαννούλης, μετά από αυτή την εξαιρετική σεζόν, ίσως του δίνει ένα έξτρα κίνητρο να πιστεύει ότι μπορεί και αυτός εκεί να βρει την ευκαιρία να δείξει τι αξίζει? Έτσι πιστεύω και θεωρώ ότι ήταν καταλυτική και η κουβέντα που έκανα και εγώ μαζί του αναλύοντας το πλάνο μας και το τι, πόσο τον εμπιστεύουμε και το τι θέλουμε από τον Ευθύμη. Βέβαια και ο ίδιος ο προπονητής μίλησε με τον Ευθύμη. Είναι σίγουρα θα μίλησε και με τα παιδιά που αγωνίζονται σε εμάς και ήταν συμπαίχτες του ΠΑΟΚ. Θα τον ενημέρωσαν και για τις εγκαταστάσεις και για το κλίμα και τις συνθήκες που επικρατούν στον Ατρόμητο. Βέβαια είναι και γνώση των εγκαταστάσεων γιατί έχει φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν για κάποιες προπονήσεις στο προπονητικό μας κέντρο. Γνωρίζει τι ακριβώς θα βρει ερχόμενος στον Ατρόμητο. Και νομίζω όλα αυτές οι προϋποθέσεις τον έκαναν να πάρει αυτή την απόφαση και να θεωρήσει ότι θα είναι ένα καλό βήμα για την εξέλιξη της καριέρας του. Θα βρει περισσότερο προφανώς χρόνο συμμετοχής και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του στην εθνική μας ομάδα, γιατί αν έχει παιχνίδια γνωρίζετε ότι μπορεί να διατηρήσει και τη θέση του στην εθνική. Οπότε όλα αυτά έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στο να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια. Οπότε για να το διαλευκάνουμε εντελώς αυτό το θέμα, να το ξεκαθαρίσουμε. Ουσιαστικά αυτό που αναμένεται είναι η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ, έτσι, για να μπορέσει να δοθεί το πράσινο φως να έρθει άμεσα ο Κουλούρης στον Ατρόμητο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Θεωρώ ότι είναι το μοναδικό αγκάθι αυτή τη στιγμή στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, ο δανεισμός του. Μάλιστα. Για να μας πείτε λίγο και για τα δικά σας, κύριε Αγγελόπουλε, εκεί στον Ατρόμητο, περιμένετε ίσως τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην Αθήνα, στο Περιστέρι? Ναι, ναι, θα είναι. Βέβαια θα το δεχτούμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έβγαλε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βέβαια θα θέλαμε πάρα πολύ ο ερχομός του να πραγματοποιηθεί με μια πρόκριση για την ομάδα μας. Βέβαια θα τον στεναχωρήσουμε, αλλά θα χαρούμε εμείς πάρα πολύ. Αυτή θα ήταν η επιθυμία σας, προφανώς. Από εκεί και πέρα, αν μπορείτε έτσι, αν και νωρίς ακόμα, οι στόχοι που έχει θέσει ο Ατρόμητος για τη νέα σεζόν? Θα πρέπει να κοιτάξουμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο πρώτος μας στόχος θα είναι η πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να σας πω για την πορεία μας και για τους στόχους μας για το πρωτάθλημα, είναι αυτός που έχουμε κάθε χρόνο. Να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθεί ο κόσμος και που έρχεται στο γήπεδο και που παρακολουθεί τον Ατρόμητο και πάλι να διατηρήσουμε την θέση μας στην πρώτη πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος που θα μας δώσει πάλι μια έξοδο στο Europa League. Βέβαια πάντοτε υπολογίζουμε πάρα πολύ και το θεσμό του κυπέλου. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει 2 φορές στο τελικό. Οπότε και μια καλή πορεία στο κύπελο πάντοτε είναι μέσα στις επιδιώξεις μας. Και κλείνοντας έτσι και για τους φίλους του Άρη που μας ακούν, μια ερώτηση για τον Ντιγκινή, τον Νικολά Ντιγκινή, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει οριστικά στον Άρη, θα είναι το μεταγραφικό του απόκτημα για την επίθεση. Αγωνιζόταν σε εσάς, σαφώς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, αν θέλετε έτσι να κάνετε ένα σχόλιο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Σε εμάς έπαιξε 2 χρόνια. Τη φετινή σεζόν έκανε μια καταπληκτική σεζόν, εκμεταλλευόμενος και την παρουσία πολύ καλών ποδοσφαιριστών και το ποδόσφαιρο που καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έπαιξε ο Ατρόμητος. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, βέβαια βοηθήθηκε και εκείνος πάρα πολύ από τον Ατρόμητο. Του εύχομαι να έχει υγεία και να πραγματοποιήσει μια καλή σεζόν, είτε στον Άρη, όπως μου λέτε, αν υπογράψει σήμερα ή σε οποιαδήποτε ομάδα συνεχίσει την καριέρα του. Ωραία, κύριε Αγγελόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια φυσικά στη δουλειά σας εκεί στον Ατρόμητο. Καλή επιτυχία πολύ. Να έχετε στα μάτς τα προκριματικά με την Dynamo Brest για το Europa League και καλό καλοκαίρι, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά επίσης να είστε καλά. Γεια σας. Αυτός ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Ατρόμητος, κύριος Γιάννης Αγγελόπουλος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το μόνο ουσιαστικά που απομένει για να μετακομίσει με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ ο Ευθύμης Κουλούρης στον Ατρόμητο είναι η απόκτηση επιθετικού από πλευράς Δικεφάλου. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ο ΠΑΟΚ που φυσικά υπάρχει η υπόθεση του Πούκη για την κορυφή της επίθεσης, αλλά φαίνεται πως ίσως έχει και κάποιες άλλες λύσεις, κάποιες εναλλακτικές λύσεις στο μεταγραφικό του πλάνο. Μένει να ξεκαθαρίσει και αυτή η υπόθεση αυτές τις ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και όπως όλα δείχνουν, δεν θα χαλάσει η μετακόμιση του Κουλούρη στον Ατρόμητο ως δανεικός. Το ΠΑΟΚ φυσικά το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο σημερινό φιλικό που θα γίνει στις 7 με την ομάδα K23 της Γάνδης. Μετάδοση από την Nova τηλεοπτικά και φυσικά με ενημέρωση εδώ από το Λίμπερο 107,4 από τους απεσταλμένους του σταθμού, τον Σταύρο Κόλκα και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, στο Χόρστ, εκεί όπου χτίζεται ο ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ που πρόκειται να έχει και απουσίες έτσι, από το σημερινό φιλικό. Όπως φαίνεται δεν θα αγωνιστούν οι Μαλεζάς και Βιερίνια που αντιμετώπιζαν κάποιες ενοχλήσεις ώστε να μην ρισκάρουν με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι, ενώ όπως φαίνεται δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Πέντρο Ενρίκε, είναι αρκετά αμφίβολη συμμετοχή του διότι αντιμετωπίζει μία ίωση, ταλαιπωρείται έτσι από μία ίωση και ίσως να μην ρισκάρει ο Λουτσέσκου τη συμμετοχή του. Θα τα δούμε όλα αυτά φυσικά απόψε 7. Μεγάλο το ενδιαφέρον για την πρώτη εικόνα του νέου ΠΑΟΚ που δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά και ιδιαίτερα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στους Χατσερίδη και Ζαμπά, στην πρώτη εικόνα από τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ώστε να υπάρξουν έτσι οι πρώτες εντυπώσεις από αυτούς στο πρώτο φιλικό ξεμούδιασμα της ομάδας που θα γίνει απόψε. Αυτά για το πρώτο μέρος της σημερινής Full Επίθεσης. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε εδώ στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Full Επίθεση μέρος δεύτερο στο Λίμπερο 107,4. Ενώ παρατηρώντας έτσι το ρεπορτάζ από πλευράς Βασιλείας, οι Ελβετοί πρόκειται να έχουν κάποιες ανακατατάξεις στο ρόστερ του και αυτή εν ώψη των αγώνων με τον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Μίκαελ Λάγκ, ο οποίος είναι και ο μόνος παίχτης που απουσιάζει στο Μουντιάλ με την Εθνική Δανίας, φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Gladbach. Το δεξιάκρο της άμυνας ψάχνουν λύση οι Γερμανοί και ο δεξιός μπακ της Βασιλείας φαίνεται πως αποτελεί την πρώτη επιλογή. Από εκεί πέρα το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Μοχάμεντ Ελ Γιουνούσι, φαίνεται πως απασχολεί τη Southampton, η οποία μοιάζει να είναι διατεθειμένη να δαπανίσει το ποσό των 21 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει. Αλλά και η Βασιλεία φυσικά δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια σε περίπτωση που παραχωρηθούν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Κοιτάζει ήδη τον 22χρονο παίκτη της Λιόν, τον Άλντο Καλούλου, που είναι αρκετά γρήγορος ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της. Αναμένονται φυσικά νεότερα στα μεταγραφικά και για τους Ελβετούς όπως και για τον ΠΑΟΚ. Εξελίξεις έχουμε όμως και στα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΟΚ. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του Όκολιτς, ανακοίνωση ανανέωσης του Κυπρέου στο Handball. Για αυτά θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Παρασκευάηδης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι Γιώργο σε εσένα και στους φίλους αγαπητές του Λίμπερο 107,4. Βέβαια ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε σεισμό έτσι, μετά την γνωστοποίηση του Είχαμε βροχές και καταιγίδες. Είχαμε βροχές και καταιγίδες έτσι. Να λέμε για κανένα αστείο γιατί καλοκαιριάτικα με αυτή τη βροχή έτσι, δεν παλεύεται. Έτσι ακριβώς. Έχουμε τον καιρό της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ έτσι, για να νιώθουμε πιο κοντά στην ομάδα το κλίμα έτσι, που υπάρχει εκεί στην Ολλανδία. Υποτίθεται ότι έφυγε ο ΠΑΟΚ να πάει στην Ολλανδία να βρει ένα καιρό λίγο καλύτερο από εδώ και εδώ έχει πιο κρύο στην Ολλανδία. Έτσι. Έτσι είναι και η τύχη που λένε. Έτσι. Πάμε στα δικά μας όμως, Γιώργο, που όπως είπες και εσύ ανακοινώθηκε ο Όκολιτς σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Μία ακόμα μεταγραφική βόμβα από τη διοίκηση του κυρίου Κατσαρή και τη φυσικά του κυρίου Τσαλόπουλου. Οι δύο άντρες του ΠΑΟΚ οι οποίοι το έχουν πάρει έτσι εγωιστικά την περσινή, μπορούμε να πούμε, απώλεια του πρωταθλήματος. Και αυτό δείχνουν με τις κινήσεις που κάνουν άλλωστε την φετινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ μετά την μεγάλη μεταγραφή του Δημήτρη Τζούρις, η οποία διαφημίστηκε σε όλη την Ευρώπη
ακόμα και στην Κορέα και στην Κίνα, γιατί και εκεί πέρα τον θέλανε τον συγκεκριμένο διαχώριο. Γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Τζούριτς. Μετά τον Μίτσαλ Τζούριτς, λοιπόν, αποκτά ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, τον Αλεξάνδρ Όκολιτς, ο οποίος αγωνιζόταν στο γερμανικό πρωτάθλημα τα τελευταία δύο χρόνια, πρωταθλητής στη Γερμανία, και αυτό λέει πάρα πολλά, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι, να μην πω 30 σκάλες πάνω από το ελληνικό, να πω έτσι 5-6 σκάλες, για να μην ακούστηκε και πολύ βαριά για το δικό μας πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη διαφορά πάντως, ναι. Επενδύει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να επενδύει. Βλέπουμε ότι την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα και έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, δεν το κάνει. Ανταυτού ο ΠΑΟΚ δηλώνει συμμετοχή στο Champions League, κάνει μεγάλες μεταγραφές για το ελληνικό βόλι, και νομίζω κάπου εδώ και οι εξωαγωνιστικοί παράγοντες, όπως από την διοίκηση του κυρίου Ταρνατόρου στην ΕΣΑΠ, όπως από τη διοίκηση του κυρίου Καραμπέτσου στην ΕΟΠΕ, θα πρέπει λίγο να δουν και τι γίνεται στην πραγματικότητα και ποιος βάζει λεφτά, τα ωραία τα λεφτά, για να γίνει ξανά ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μεγάλη μεταγραφή, ο κόσμος ίσως να μην καταλαβαίνει αυτή την ώρα, ακούγοντας το όνομα Όκολιτς, να νομίζει ότι έρχεται απλά μια μεταγραφή η οποία θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, αλλά μιλάμε για μια πολύ ουσιαστική κίνηση από τη διοίκηση του κ. Τσαλόπουλου, μια κίνηση η οποία θα κάνει τη διαφορά. Το έλεγα και χθες ότι ο Όκολιτς είναι σαν να λέμε ο Λί, ο Ντέιβιντ Λί που πέρασε τον ΠΑΟΚ στα νιάτα του. Η Εθνική Σερβίας, για να καταλάβει ο κόσμος, θεωρεί ότι ο Όκολιτς θα είναι το επόμενο της μεγάλο αστέρι στη θέση του κεντρικού στο φιλέ, για να καταλάβει και ο κόσμος. Και είπαμε είναι 25 ετών μόλις, έτσι. 25 ετών, σήμερα έχει και τα γενέθλιά του, να το χαίρονται και οι άνθρωποι του. Να το δούμε και τα χρόνια πολλά. Έτσι, σήμερα η ανακοίνωση ήταν σε μέρα που έχει γενέθλια. Απλά το γεγονός ότι ήταν δύο χρόνια στην Γερμανία και κατέχει στο πρωτάθλημα, το γεγονός ότι έχει πάρει το 11 το World League με την Εθνική Σερβία, ότι δεν λείπει από καμία παρουσία της Εθνικής Σερβίας τα τελευταία χρόνια, λέει πάρα πολλά. Δύσκολη μεταγραφή, πολύ δύσκολη υπόθεση για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, για να καταφέρουν να πάρουν από τον Σέρβο αθλητή το πολυπόθετο ναι. Τα καταφέρανε και νομίζω ότι πλέον μπορούν να προχωρήσουν και το σχεδιασμό τους πιο ήρεμοι εν ώψη του καλοκαιριού, γιατί έχουν κλείσει σημαντικές θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και ανανεώσει την ομάδα. Είπαμε για τον Τζούριτς. Η θέση του Πασαδόρου, ο ΠΑΟΚ έχει ανανεώσει τον Τερζή, έχει ανανεώσει τον Τακουρίδη. Έχει πάρει 2-3 μικρούς, έχει πάρει τον Γάτι στο κέντρο. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Φιλίπποφ, πώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση του Φιλίπποφ με τη γαλλική ομάδα, ούτως ώστε να προχωρήσει και τις μεταγραφές στη θέση του Λίμπερο, αλλά και στους ακραίους. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να βιαστεί, δεν χρειάζεται να βιαστεί για να κοστοποιήσει τις επόμενες του κινήσεις. Πρέπει τώρα λίγο να περιμένει να δει και πώς θα προχωρήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός στους άλλους διεκδικητές του τίτλου, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός κάνει ένα δυνατό μπασάρισμα φέτος στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δειλά-δειλά κάνει κινήσεις, αλλά δεν φωνάζει ότι θα διεκδικήσει πολλά, γιατί στην ΑΕΚ δεν το κρύβουν ότι ο πρώτος στόχος τους είναι η παραμονή στην κατηγορία. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ φέτος ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με αυτό το μεταγραφικό μπαμ δείχνει ότι όλα αυτά που έλεγε και ο κύριος Τσαλόπουλος με το που τελείωσε η σεζόν, ότι δεν θα το βάλει κάτω η διοίκηση και θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί ο ΠΑΟΚ, το κάνει και στην πράξη. Αλλά επαναλαμβάνω, από εδώ και πέρα ίσως να υπάρξει μια σχετική ηρεμία, ούτως ώστε και ο ΠΑΟΚ να δει λίγο τι θα γίνει στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, και θα συμπληρωθούν τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ σιγά σιγά. Απλά από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα φετινά διαρκείας. Ήδη αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν πάει από το παλατάκι και έχουν πάρει και τηλέφωνα για να ενημερωθούν πότε θα βγουν οι νέες καρτέλες. Μάλιστα πρόσφατα πήγαν στο παλατάκι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι οποίοι ζήτησαν να αγοράσουν διαρκείες στο παλιό. Το παλιό διαρκείες, δηλαδή μόνο και μόνο για να δώσουν το 50 ευρώ για να προσφέρουν στην ομάδα. Οπότε βλέπουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν μένει αμέτωχος σε αυτά που κάνει η διοίκηση του κ. Τσαλόπουλου και η διοίκηση του κ. Γατσαρή φυσικά. Και στέκεται από τώρα δίπλα στην ομάδα. Τα διαρκείας τώρα δεν μπορώ να δώσω ακριβώς χρονοδιάγραμμα για το πότε θα βγουν. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έδωσε 1300. Θεωρώ ότι φέτος πρέπει να ανέβει ο πύχης, δηλαδή να βάλει ο στόχος, να πει ένα στόχος για πιο πολλά διαρκείας. Ας φτάσουμε φέτος τα 2000.
θα είναι μια σημαντική βοήθεια στην ομάδα. Εννοείται. Από εκεί και πέρα όμως και τα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΟΚ προχωρούν. Στο handball είχαμε ανανέωση σήμερα, έτσι. Άλλη μια. Είχαμε την άλλη μια ανανέωση. Κοιτάξτε, εκεί ο κύριος Πετρίδης το έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Και στη Γενική Συνέλευση ο άνθρωπος το είπε ότι είμαι μόνος μου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έρχεται κανείς δίπλα μου να βοηθήσει. Μόνος μου προσπαθώ μαζί με τη διοίκηση του κ. Κατσαρή. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, αυτά κάνουμε. Αλλά βλέπουμε εδώ φέτος ότι ο κ. Πετρίδης, ο οποίος έχει ακούσει πάρα πολλά τελευταία χρόνια, ότι όχι απλά δεν παραδίδει τα όχθα, αλλά προχωράει και σε ουσιαστικές κινήσεις. Αν νομίζει κάποιος ότι το να κρατήσεις, ας πούμε, το Κυπρέο που μένει για τέταρτη χρονιά στον ΠΑΟΚ είναι μια εύκολη υπόθεση, γελιέται. Γελιέται γιατί μπορεί για τους που δεν ξέρουν να διαβάζουν ανανέωσε Κυπρέος, ανανέωσε ο Μαστολογιάννης, ανανέωσε ο Ποτανίδης, ανανέωσε ο Παλάσκας, αλλά αυτές δεν είναι εύκολες ανανέωσεις. Αυτοί οι παίχτες, αυτός ο βασικός ο κορμός των 6-7 ατόμων που μένει στον ΠΑΟΚ, πέρα από το γεγονός ότι έχουν γίνει μια παρέα, μια οικογένεια και θέλουν και τα παιδιά να μείνουν, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προτάσεις με αρκετά λεφτά παραπάνω στο παλμαρέ τους. Δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι δεν είχε πρόταση ο Παλάξας για να πάει αλλού ή δεν είχε ο Κοκκόνης πρόταση για να πάει αλλού. Θυμίζω ότι ο Κοκκόνης πριν δύο χρόνια, για να μην πάω στα περσινά και χθες ο άλλες ομάδες, θα πάω πριν δύο χρόνια πίσω, όπου είχε διπλάσια προσφορά το Φίλιππο Βέρειας και δεν έφυγε και μείνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτές οι υποθέσεις είναι εύκολες. Γίνονται ανανεώσεις, γίνονται και αποκτήσεις. Πλέον ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για μένα, έχει το καλύτερο δίδυμο των τερματοφυλάκων, τον Λοΐζο Ποτανίδη. Έχει το καλύτερο δίδυμο στα πίβοτ με τον Κοκκόνη και τον γιος μου. Στην θέση του αριστερού εξτρέμ είδαμε όλοι τι έγινε. Μπορεί να έχασε τον Τζίλι από τον Ολυμπιακό, αλλά ο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε τον Κωστακίδη που ήταν ο βασικός του Ολυμπιακού την ίδια θέση. Δηλαδή απάντησε σε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός και όχι απλά απάντησε σε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Πήρε τον Κωστακίδη και παλεύει να πάρει και τον Κεδέρη. Ένας Κεδέρης ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στο Δούκα, ανήκει τυπικά στον Ολυμπιακό. Και αυτή την ώρα ο παίχτης θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα και δεν τον αφήνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή βλέπουμε ότι παρόλο που τα λεφτά και τα κουκιά, να το πω έτσι, είναι μετρημένα, οι κινήσεις που γίνονται φέτος από το τμήμα Χάρτμπολ είναι ουσιαστικές. Και έτσι πρέπει να είναι και αυτό τα επόμενα είναι χρόνια. Είναι και το πιο σημαντικό, βέβαια. Και εννοείται πως αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των ανανεώσεων, θα γνωστοποιηθούν και οι δύο ξένοι που θα αποκτήσουν πάω. Ο ένας με τον έναν έχει έρθει ήδη σε συμφωνία. Από όσο γνωρίζω, δεν θα ανακοινωθεί σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί στον ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένουν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να κλείσουν τις σοβαρές τους κινήσεις και στη συνέχεια να προχωρήσουν και αυτοί στις γνωστοποιήσεις για τους ξένους αθλητές. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που αποφασίστηκε από τον ΠΑΟΚ και αυτό που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ είναι ότι η ομάδα κρατάει 7 παιδιά από το βασικό κορμό, θα επενδύσει σε 2-3 πιτσιρικάδες όπως κάνει κάθε χρόνο από τις ακαδημίες και φέτος θα κάνει τη διαφορά με τους δύο ξένους που θα φέρει στην ομάδα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει γίνει και το όχημα των αθλητών για να βγουν στην Ευρώπη. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι νούμερο ένα ομάδα που από το ελληνικό πρωτάθλημα στέλνει παίχτες στο εξωτερικό είναι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχει χάσει αρκετούς τίτλους αυτά τα χρόνια, αλλά ο ΠΑΟΚ παραμένει το νούμερο ένα στόχο όλων των αθλητών για να έρθουν και να βγουν στην Ευρώπη. Και μέσα σε όλα, μην ξεχνάμε και το χρόνο που παίρνουν πιτσιρικάδες αθλητές στον ΠΑΟΚ. Τον Αραμπατζή πριν 3 χρόνια δεν τον ήξερε κανείς και πέρσι η ΑΕΚ πήγε να πάρει τον Αραμπατζή μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι κινήσεις γίνονται. Απλά πρέπει σε κάποια πράγματα ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο ουσιαστικός και νομίζω ότι με τις κινήσεις που έχει κάνει τώρα και με φυσικά μην ξεχνάμε με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα μπορεί να μην ακούγεται καθημερινά αλλά πιέζει και θα πάει να παίξει στη Νεάπολη, θα αλλάξει την έδρα του δηλαδή. Γίνεται ακόμα πιο ισχυρός, γιατί άλλο να παίζει στη Μίκρα που είναι στην άκρη της Καλαμαριάς και ο παδός που του πάω που μένει στα δυτικά δεν θα ξεκινήσει να πάει, και άλλο είναι η ομάδα να πάει στη Νεάπολη σε μια περιοχή που είναι παοκρατούμενη και σε ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να γίνει πιο εύκολα έδρα από τη Μίκρα. Πιο μικρό λίγο σε χωρητικότητα, αλλά πιο έδρα το οποίο θα βοηθήσει και περισσότερο τον ΠΑΟΚ για την νέα χρονιά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά αυτή την ώρα για τον Ερασιτέχνη, αλλά βλέπουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες, όλα κυλάνε ομαλά. Παίρνουν τον δρόμο τους. Ακριβώς. Έτσι, οπότε αναμένουμε και περισσότερα. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ προς το παρόν. Σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι.
Αυτό ήταν ο Γιάννης Παρασκευαίδης, σχετικά με βόλεϊ, με χάντμπολ, με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, στα οποία υπάρχει έντονη κινητικότητα. Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής φουλ επίθεσης, θα κάνουμε έτσι και μια αναφορά στα παιχνίδια του Μουντιάλ. Χθες είδαμε πάλι συναρπαστική εξέλιξη, ειδικά το βράδυ. Στις καθυστερήσεις άλλαξε η πρωτιά και λίγο έλειψε το Ιράν έτσι να πάρει την πρόκριση από την Πορτογαλία, με τη μεγάλη ευκαιρία εκεί το τέταρτο στο τέλος. Τελικά πρώτη Ισπανία, δεύτερη Πορτογάλη. Στον άλλο όμιλο, η Ουρουγουάη καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες την οικοδέσπινα Ρωσία. Οι Σαουδάραβες πήραν τις καθυστερήσεις στη νίκη και η Αίγυπτος αποχαιρέτησε χωρίς βαθμό. Σήμερα το ενδιαφέρον επίσης πολύ μεγάλο. Στις 5 τα δύο παιχνίδια, τα πρώτα Γαλλία, Δανία και Αυστραλία, Περού. Εκεί είναι κάπως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στον τρίτο όμιλο. Φυσικά με ισοπαλία Γαλλία και Δανία περνούν πρώτη Γάλλη, δεύτερη Δανή. Εάν τώρα η Δανία κερδίσει τους Γάλλους, θα περάσει ως πρώτη και η Γάλλη ως δεύτερη. Σε περίπτωση νίκης της Γαλλίας όμως, τα πράγματα γίνονται κάπως πιο περίπλοκα για τους Δανούς, καθώς οι Γάλλοι με το 3 στα 3 θα περάσουν ως πρώτη φυσικά με 9 βαθμούς, αλλά η Δανία αν μείνει στους 4 βαθμούς και η Αυστραλία την ίδια ώρα κερδίσει το Περού και πάει και αυτή στους 4, εκεί μετά δίνεται θέμα στην ισοβαθμία και στη διαφορά τερμάτων, θα παίξουν ρόλο τα σκορ των δύο αγώνων. Για να δούμε αν θα περάσουν οι Αυστραλοί ή οι Δανείοι. Το τέταρτο όμιλο τώρα το βράδυ, εκεί φυσικά όλα τα βλέμματα στραμμένα εκεί στην Αργεντινή, μετά την μεγάλη απογοήτευση που πρόσφερε έτσι στους χιλιάδες φίλους της και εδώ στην Ελλάδα που την υποστηρίζουν. Περιμένουμε να δούμε απόψε αν θα διεκδικήσει την πρόκληση στο τελευταίο της χαρτί. Θέλει νίκη φυσικά απέναντι στην Ιγυρία, ώστε να πιάσει 4 βαθμούς και νίκη με ένα γκολ περισσότερο από αυτά που θα βάλουν οι Ισλανδοί, αν και εφόσον κερδίσουν την πρώτο πόρο και αδιάφορη Κροατία. Η μόνη περίπτωση να χάσει η Κροατία την πρωτιά, πολύ δύσκολο σενάριο, να κερδίσει η Νιγηρία με αρκετά γκολ την Αργεντινή ώστε να την ξεπεράσει, αλλά δεν νομίζω και αυτό, γιατί η διαφορά τερμάτων είναι 5 γκολ διαφορά έχουν, οπότε δύσκολο και αυτό το σενάριο. Η Αργεντινή λοιπόν θέλει νίκη με ένα γκολ περισσότερο από ότι η Ισλανδία, εάν κερδίσει την Κροατία, ώστε να βρεθεί αυτή στους 16 και να σώσει έτσι την παρτίδα μετά το πολύ κακό ξεκίνημα στις δύο πρώτες αγωνιστικές των ομίλων. Όλα αυτά θα τα δούμε φυσικά σήμερα το βράδυ. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Φυσικά στις 7 το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Γάνδη, την ομάδα K23 της Γάνδης. Το πρώτο φιλικό ξεμούδιασμα των Ασπρόμαυρων στο Χόρς της Ολλανδίας. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2, όπως κάθε μεσημέρι.